Δεν είναι αυτά βέβαια που ακούστηκαν από τον κύριο Κρανδιώτη. Είναι αν θα επιλέξει ποιος θα πάει να διαπραγματευτεί τη δυστυχία του και το μέλλον του. Αυτό είναι το μείζον διακύβευμα. Και αυτό το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει και αυτοδυναμία θα υπάρξει. Να μην ξεχάσει ο ελληνικός λαός ότι αυτό που ήταν το μεράκι του, να σπουδάζουν τα παιδιά του στα ελληνικά πανεπιστήμια, σήμερα αναγκάζονται το καλύτερο, το πολυτιμότερο κομμάτι του έθνους να φεύγει στο εξωτερικό. 200.000 νέοι επιστήμονες περιζήτητοι στο εξωτερικό από αυτά τα βρωμερά ελληνικά πανεπιστήμια που λέει ο κύριος Κρανδιώτης, τα οποία υπηρέτησα 40 χρόνια και είμαι υπερήφανη για τα παιδιά που έβγαλα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτή είναι η δύναμή μας, θα τους φέρουμε πίσω, θα δώσουμε δυνατότητα στον ελληνικό λαό και στην νεολαία. Δεν θα πάρουμε τα σπίτια του ελληνικού λαού, το οποίο είναι το δεύτερο μεράκι του ελληνικού λαού, να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν θα πληστηριάσουν τα σπίτια του. Τέρμα οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, τέρμα η φορολόγηση και ο έμφυα. Αυτά να ξέρουν, γιατί αλλιώς αν τους ξαναψηφίσετε η καταστροφή θα συνεχιστεί. Και βεβαίως ξέρω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι το πρώτο κόμμα, αλλά είναι αναγκαίο να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όχι μόνο για να ρίξετε βαριά την ψήφο σας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είμαστε οι μόνοι αυθεντικοί διαπραγματευτές, αυτοί που εμπιστεύεστε στην πραγματικότητα να το κάνουν, γιατί εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, αλλά και γιατί συγχρόνως πρέπει να μην αλλοιωθεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα δηλαδή που αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση, γιατί κανείς σήμερα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ποτάμι, δεν συνενεί στα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Ακόμη δεν συνενούν ότι το μείζον θέμα είναι διαγραφή. Κύριε Ποτίο, εγώ το επιμείνω και θα σας ξαναρωτήσω, συμφωνείτε με το δημοψήφισμα? Ποιο δημοψήφισμα? Είπε την άποψη. Όχι, εγώ σας ρωτώ. Είπε ο κύριος Ξηδάκης ότι. Είπε ο κύριος Ξηδάκης εχθές ότι σε περίπτωση που θα βρείτε με τους Ξηδάκης, ο κύριος Λαπαβίτσας, ο κύριος Σταθάκης, όποιον θυμηθείτε, γιατί είμαστε και πάρα πολλά στελέχη, να ξέρετε ένα πράγμα. Τη μόνη αυθεντική έκφραση και εκφορά λόγου επί των θέσεων μας την κάνει ο πρόεδρος, η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία. Ο καθένας από εμάς, όταν λέει μια πρόταση, έχει ένα context, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπαίνει η πρόταση. Τα media απομονώνουν μια λέξη. Τώρα. Την κάνανε και με μένα. Κύριε Φωτίου, κύριε Κρανιδιώτη, κύριε Φωτίου, συντομεύεται για να πάρει και ένα τελευταίο σχόλιο ο κύριος Αμυράς. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ολονών ότι ως και μένα βρήκανε να πούν ότι είπα υπέρ του δημοψηφίσματος όταν έλεγα στον κύριο Παναγιωτόπουλο στο Sky ότι αφήστε αυτές τις ανοησίες, δεν σας πιστεύει πια ο ελληνικός λαός. Και σας απαντώ ευθέως, κυρία Ζαρκαδούλια, εμείς δεν έχουμε plan B. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι ένα είναι το σχέδιο να κόψουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν εκεί, κάθε μέρα ο ελληνικός λαός θα ενημερώνεται για το τι συμβαίνει. Όχι αυτή η ιστορία που όταν μέχρι σήμερα ερχόντουσαν και μας λέγαν διαπραγματευτήκαμε και τώρα φάτε άλλο ένα μνημόνιο. Ωραία, και άλλη μια κυρία καταστροφή. Φωτίου, κατανοητό. Κατανοητή λοιπόν, θέση σας. Άρα αυτό είναι μια διαδικασία συνεχής, κύριε Νέδο. Εντάξει. Και σαν διαδικασία συνεχή, κυρία Ζαρκαδούλια, δεν υπάρχει απαντήσεις. Θα κάνετε αυτό ή εκείνο. Θα το δείτε εν εξελίξη. Και θα το δει ο ελληνικός λαός, ο οποίος μας εμπιστεύεται αυτή τη στιγμή. Αυτό θα δει ο ελληνικός λαός. Μάθατε τον Μπαρμπερίκη στην κασίδα του λαού. Κυρία Αμυρά, θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς.